ελεύθερες από σήμερα οι διαδημοτικές μετακινήσεις και για όλα τα Σαββατοκυριακά, ενώ από την Δευτέρα ανεβάζουν ρολά τα καταστήματα με εξαίρεση τα πολυκαταστήματα και τα εμπορικά κέντρα. Είναι βασικό, πολύ βασικό να ανοίξει το λιάνι εμπόριο. Για να πάμε παρακάτω, όπως και να ετοιμαστούμε και για τον τουρισμό. Γιατί κοιτάξτε τι γίνεται. Η βιομηχανία μας εδώ είναι ο τουρισμός, δεν έχουμε κάτι άλλο. Πολλοί πολίτες από το Ηράκλειο. Σαφώς και έρχονται. Αν θα δείτε τώρα που άνοιξε, αύριο θα δείτε αυτό το δρόμο, θα είναι γεμάτος. Να δούμε και κανένα φίλο που έχουμε να δούμε από πέρυσι. Τους περισσότερους τους έχουμε ξεχάσει πώς είναι. Τέλος πάντων, θα δείξει. Τώρα μαζί με τον τουρισμό πιστεύω θα κινούμαστε ελεύθερα και οι υπόλοιποι. Κάνω περίπου 10 χιλιόμετρα την ημέρα. Τρέχοντας, περπατώντας. Κάποιος που θέλει να κάνει σωματική άσκηση. Τι κάνεις, εκεί σωπορίσκεται. Αλλά μπορεί να έρθει από το Δήμο Ηρακλείου να έρθει στο Δήμο Χερσονήσου για τη σωματική άσκηση. Δεν νομίζω, τα χιλιόμετρα είναι πολλά πάντως. Εγώ θα το κάνω, αλλά τα χιλιόμετρα όμως είναι πολλά. Βγαίνει το κι αυτό, βεβαίως. Ο τηλεοπτικός φακός συνάντησε τον κύριο Γιάννη, 71 ετών από το Ηράκλειο, ο οποίος βρέθηκε το πρωί στο παραλιακό μέτωπο, στην περιοχή των Γουρνών. Έχει πήξει το μυαλό μας μέσα. Σήμερα πρώτη μέρα λέμε θα βγούμε να πάμε να δούμε λίγο τη θάλασσα. Μετά από τρεις μήνες. Ναι. Νιώθω ελεύθερος τώρα. Νομίζω ότι μου χαρίσανε δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν μπορούσαμε άλλο να μείνουμε μέσα στο σπίτι. Τα μέτρα που παίρνουν είναι λάθος. Λάθος. Ένας κοινός νους. Εγώ έχω βγάλει το δημοτικό μόνο. Και καταλαβαίνω ότι αν δεν αφήσεις τον άλλο να πάρει τα μάξι του, να πάει 5 χιλιόμετρα μακριά, όπως είμαι τώρα εγώ που είμαι εγώ με τη γυναίκα μου, δεν είναι κανείς άλλος. Ποιος θα μας κολλήσει ή ποιον θα κολλήσουμε εμείς. Όπως ανέφερε, απολαμβάνει τη βόλτα του με τη σύζυγό του μετά από χρονικό διάστημα 3 μηνών. Όπως είπε, άρχισε η μερική επιστροφή στην κανονικότητα, κάνοντας αναφορά και στην άσχημη ψυχολογική κατάσταση του κόσμου. Ψυχολογικά δεν είμαστε καλά. Ο σκοπός τους ποιος είναι. Αυτό φταίει και ορισμένοι άνθρωποι δεν τηρούν τα μέτρα. Και σου λέει ο άλλος, εφόσον με φέρουν εμένα υπεύθυνο και μου λένε ότι συνοστίζομαι και μεταφέρω τον ιό. Πώς θα τους πιστέψω εγώ μετά, που μπλέκουν εμένα, ενώ αυτοί δεν έχουν κάνει τίποτα για να τον εμποδίσω. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες από την παραλία των Μπρουκ. Αρκετοί Ηρακλειώτες μετακινήθηκαν σε άλλους δήμους εντός της περιφερειακής ενότητας, στέλνοντας SMS 6 για σωματική άσκηση σε υπαίθριο χώρο. Στο αυτοκίνητο θα επιτρέπονται έως 3 άτομα, εκτός αν πρόκειται για οικογένεια, ενώ υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας. Καλό είναι, ρε παιδί μου, καλό είναι να είμαστε. Εγώ δεν έχω βάλει ούτε μάσκα, τίποτα προσέχω βέβαια, δεν πάω και πουθενά, σαν μεγάλος που είμαι. Αλλά η νεολαία, ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω θα ξανακλείσετε. Εγώ βλέπω Γερμανία, Αγγλία και κλείνουν και δώστου. Για τις διαδημοτικές μετακινήσεις, ο Νίκος Καρδαλιάς ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για ένα μέτρο που εφαρμόζεται πιλωτικά, προειδοποιώντας πως αν παρατηρηθούν εικόνες που μπορεί να διακινδυνεύουν την πορεία της πανδημίας, θα αρθεί. Από τη Δευτέρα, τα ψώνια θα γίνονται με τη διαδικασία του click away και του click in shop. Όταν είχαμε 1.700 κρούσματα, είχαμε lockout. Τώρα είναι 3.500 και ανοίγουν τα καταστήματα. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Πρέπει κάποια μαγαζιά να δουλέψουν επιτέλους, όσα καταφέρουν να ανοίξουν